Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Λιβάν. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά τον Ιορδάνη αγαπητό που ακούσαμε και το τραγούδι Παραδέξου. Παραδέξου ότι με αγαπάς. Στον αέρα, ναι. Το έχω πει πολλές φορές. Θα το πεις και στον αέρα. Γιατί τώρα. Γιατί να το πω ξανά εδώ πέρα. Μα πες το. Όχι, δεν θέλω. Θέλω να το ακούω, να το ακούω, να το ακούω, να το λες. Όχι, να δούμε ο Ιορδάνη τι θα παραδεχτεί. Ιορδάνη, καλησπέρα. 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 Εγώ το παραδέχομαι. Πριν με βγάλετε στον αέρα, το έχω κάνει του Μπούκινο. Μπούκινο. Μπούκινο μας έκανε. Μας μάθανε παντού τώρα, να. Μα ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Καλά, παιδιά, να τη διαδώσουμε αυτή την τρέλα, κατάλαβες. Ποιος δεν έχει παραδεχτεί ότι αγαπάει, δηλαδή φέρτε τον εδώ να μου το πει. Α, δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν το παραδέχονται, Ιορδάνη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, Ιορδάνη. Θα τα πούμε σε ένα καφέ πέρασμα από τη Λαμία που θα κάνεις. Δεν ξέρω τι χάνουν όσοι δεν παραδέχονται γενικότερα κάποια πράγματα. Να τα, κοίτα να δεις. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Εσύ αγαπάς, δηλαδή είσαι άνθρωπος που αγαπά και το παραδέχεται με το που το νιώσει. Κοίταξε, να σας πω την αλήθεια. Εγώ γενικότερα ό,τι νιώθω το παραδέχομαι. Είναι το πιο υγιές πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Και απελευθερώνει από όλα τα χορτιά και τα δεσμά. Βέβαια, μα τι να το κάνω να το νιώθω και να το κρατάω για μένα. Είναι σαν να έχω κερδίσει το Τζόκερ και να μην ξοδεύω τα λεφτά. Αυτό είναι. Για πες μας λίγο για το τραγούδι που ακούσαμε. Είδες πως τα λέει το παιδί αυτό. Για πες μας λίγο. Μην ξεχνάτε ότι είμαι και ψυχολόγος, έτσι. Είσαι και ψυχολόγος. Είμαι, δεν σε ήξερα πριν από χρόνια να τα δώσεις ένα τουλάχιστον τα λεφτά. Και να ξέρεις ότι ο Ιορδάνης έχει πει ένα κάτι πολύ σημαντικό. Τι? Οι γυναίκες λένε πηγή έμπνευσης. Το έχεις πει ο Ιορδάνη ή δεν το έχεις πει? Το πιστεύεις? Το έχω πει, παιδιά, το παραδέχομαι και αυτό. Και να σας πω κάτι. Ιστορικά, αντικειμενικά, οι γυναίκες πάντα ήταν πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας στους άντρες, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι πίσω από ισχυρούς άντρες υπήρχαν ισχυρότερες εν τέλει γυναίκες. Νάτα. Έτσι είναι, μα δεν λέω κάτι ψεύτικο. Γιατί ιστορικά να μας έχουμε εδώ στη Λαμία να μας τα λες κάθε μέρα, παιδί μου, αλλά εσύ είσαι και ασυγκράτητος. Μία από Αθήνα πας, μία Θεσσαλονίκη, μία Νέα Υόρκη, τώρα σε λίγες μέρες θα πας. Πότε πας στη Νιου Υόρκ? Λοιπόν, παιδιά, είμαι πάρα πολύ τυχερός, το παραδέχομαι και αυτό. Είσαι. Αλλά προσέξτε, εντάξει, τώρα ακούγεται εύκολο και τι ώρα πάμε Νέα Υόρκη. Είναι τρίτη φορά που πηγαίνω και πιστέψτε με, έχει κατακτηθεί με κόπο και σεβασμό. Mm-hmm. Θα είμαι 3 Μαΐου με 17, θα κάνω 3 πολύ όμορφες εμφανίσεις. Έχω γίνει πλέον με τους περισσότερους εκεί φίλος και με τους ανθρώπους που μου κάνανε το invite να πάω. Mm-hmm. Και διοργανώσανε όλο το πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να σας πω και το μυστικό, θα συνδυάσω και ένα σεμινάριο ψυχολογίας. Το παραδέχτηκε αυτό. Οπότε θα το κάνουμε ποτ πουρί. Πολύ καλά θα κάνεις. Εγώ και... τώρα κόλλησα με το σεμινάριο ψυχολογίας. Πες μας λίγο το θέμα. Το θέμα είναι, παιδιά, πώς η κακή διάθεση, η κακή ψυχολογία, κατάθλιψη, να το πω πιο απλά, μπορεί να μας οδηγήσει σε διατροφικές διαταραχές. Νάτα. Ένα πολύ ωραίο σεμινάριο και είναι ακριβώς την επόμενη μέρα που φτάνω και μια μέρα πριν το live. Και είναι από το Harvard και είμαι πολύ τυχερός που μου έκανε αυτό. Μπράβο. Πώς τα συνδυάζεις, Ιορδάνη, και τα δύο μαζί? Τα συνδυάζεις και τα δύο μαζί, δηλαδή το εξασκείς το επάγγελμα του ψυχολόγου? Κοίταξε να δεις. Θα σου πω πως ποια είναι η φιλοσοφία γενικότερα. Η φιλοσοφία μου από τότε που έχω να με θυμάμαι είναι να εξελίζομαι και να κατακτονώσει. Mm-hmm. Οπότε στα πλαίσια αυτά, το να περιοριζόμουν, ναι, μ' αρέσει το τραγούδι, είναι πηγή έμπνευσης, γράφω τραγούδια, ερμηνεύω, βγάζω τα χρήματα που χρειάζομαι. Το λατρεύω σαν επάγγελμα, αλλά για φανταστείτε πόσο στατικό είναι γενικότερα στο εξελικτικό κομμάτι. Οπότε σκέφτηκα ότι το να ακολουθήσω μια επιστήμη η οποία θα με εξελίξει εσωτερικά, αλλά θα μου δώσει και, ας το πούμε, και μια άλλη επαγγελματική προοπτική, είναι συναρπαστικό. Εννοείται και να με καλύπτει το κομμάτι της προσωπικότητάς μου και του χαρακτήρα μου, έτσι να με αντιπροσωπεύει. Είναι πολύ άνθρωπο. Σημαντικό, γιατί όταν κάνεις πράγματα που θες, θα κάνεις και ακόμα πιο καλά και σωστά και δομημένα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο να συνδυαστούν και πάρα πολύ δημιουργικό. Και μπορώ να σας πω ότι το ένα με το άλλο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί μέσα από την διαδραστικότητα που έχω από το τραγούδι και τους ανθρώπους που γνωρίζω και τις εμπειρίες και μου προσπαθώ να διασκεδάσω τον κόσμο και όλα αυτά, κατακτώ βιωματικά πράγματα
και αντίστοιχα από την ψυχολογία μπορώ να εξηγήσω κάποια πράγματα καλύτερα. Να το μάθημα αυτό βοήθησε, βοήθησε από το πραγματικά, δηλαδή κάθομαι και τον ακούω και σκέφτομαι τα δικά μου εγώ και να δω πώς θα τα κάνω αυτά δηλαδή, που λέει η πράξη. Κακώς διάβαζα τόσα βιβλία αυτοβοήθεια. Εσένα έπρεπε να πάρω τηλέφωνο να μου τα πεις. Τα λέει απλά, δομημένα και με απλά παραδείγματα, ξέρεις, είναι το σημαντικότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μην ξεχνάμε ότι και εσείς επιτελείτε σπουδαίο έργο. Καθημερινά μιλάτε με κόσμο. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και πάρα πολύ ωραίο και το συνέστημα ταυτόχρονα. Οπότε σίγουρα και εσείς νομίζω ότι έναν τίτλο σπουδών μέσα σε εισαγωγικά ψυχολόγου θα μπορούσε να σας τον αποδώσει κάποιος. Για τα ψυχολογικά των άλλων καλοί είμαστε. Για τα δικά μας τα ψυχολογικά δεν τα λύνουμε ποτέ. Άστα. Άστα, Ιορδάνη, θα πιούμε καφέ να τα πούμε. Το σπίτι πλημμυρίζει ο υδραυλικός, αφού τα ξέρετε. Αυτό. Σωστό. Λοιπόν, δεν τα διαχωρίζει, φαντάζομαι. Καλά, εντάξει. Γιατί δεν είμαι εκεί τώρα όμως και είμαι στο τηλέφωνο. Είδε, τα πάμε εκεί. Μα γιατί δεν είσαι εκεί, γιατί πρέπει να πας στη Νιου Γιόρκ. Λοιπόν, πρέπει να το κανονίσουμε. Τελειώνω υποχρεώσεις και έρχομαι να τα πούμε από το στούντιο. Θα είναι πραγματικά για μένα καλύτερα. Εμείς μέχρι τέλος Ιουνίου εδώ θα είμαστε, όποτε θέλεις έρχεσαι. Ωραία και όμορφα. Θα πάρω και κιθάρα, θα κάνουμε λίγο χαμό. Να τα, εντάξει. Α, το έχω φτιαχτεί τώρα. Τέλεια, τέλεια. Το καλύτερό μας είναι, να ξέρεις. Όπου γάμος και χαρά. Εμείς η Βασίλο, εγώ σαν Βάσια δηλαδή πρώτη. Και ο Άκης μαζί. Κύλησε ο Τέντζερης. Θετικό. Λοιπόν, για πες, δεν τα διαχωρίζεις φαντάζομαι, ψυχολογία, τραγούδι ή... Δεν τα διαχωρίζω γιατί στη ζωή μου κάνω πράγματα που με εκφράζουν συναισθηματικά και που τα πιστεύω πολύ. Οπότε είναι σαν να έχεις δύο δίδυμα παιδιά, ή τρίδυμα ή τετράδυμα, αναλόγως με πόσα πράγματα καταγίνεσαι. Οπότε δεν τα ξεχωρίζω, όχι. Είναι σαν να έχεις δύο δίδυμα παιδιά. Ή τρίδυμα ή τετράδυμα, αναλόγως με τις υποχρεώσεις που έχεις και τα παιδιά. Μπορώ να το λέω και εγώ, γιατί μου λένε πώς συνδυάζεις να κάνεις το ένα και το άλλο. Θα το λέω και εγώ σαν ατάκα, στην κλέβω, να ξέρεις. Είναι πολύ καλή ατάκα. Κανένα πρόβλημα. Με το τραγούδι πώς ασχολήθηκες, ήταν κάποιος στην οικογένεια, έχεις ξεκινήσει μόνος σου και... Πώς προέκυψε. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, με τη μουσική γενικότερα είχα ένα θέμα. Μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Ασχολήθηκα λίγο με το θέατρο λόγω κάποιες οικογενειακής ας πούμε επιρροής που υπήρχε. Ήταν ο νονός μου και η θεία μου ηθοποιή. Οπότε πήγαινα, μπαινόβγαινα μέσα στη σχολή σε ηλικία 10-11 ετών. Αυτό δεν το έχω ξαναπεί βασικά και είναι ένα γεγονός που δεν το είχα αναφέρει σε άλλη συνέντευξη. Πλάκα-πλάκα. Οπότε θεωρώ ότι τα πρώτα μου αρχίσματα αρχικά πηγάζει η αγάπη μου για τη μουσική και η ανησυχία μου να εκφράσω συναισθήματα μέσα από αυτή. Αλλά γενικότερα τώρα συνειδητοποιώ ότι και μέσα από το θέατρο που έβλεπα να γίνονται μαθήματα ορθοφωνίας, υποκριτικής κτλ. Μου άρεσε όλο αυτό να εκφράζομαι, να επικοινωνώ με τον κόσμο, να παρουσιάζω τον εαυτό μου στον κόσμο. Οπότε βήμα-βήμα. Ξεκίνησα από να κάνω μαθήματα φωνητικής, έκανα και κάποια μαθήματα drums, τα οποία πήγα πάρα πολύ καλά, για 3 χρόνια δηλαδή έφτασα σε ένα καλό επίπεδο να έχω και τα δικά μου γκρουπάκια κτλ. Τέλεια! Έχω πολύ ωραίες εμπειρίες γιατί κάναμε και συναυλιούλες στο σχολείο, σαν drummer βέβαια τότε, και όλο αυτό ρήμασε και σιγά σιγά το τραγούδι κακά τα ψέματα ήταν μια μόδα πριν 11-12 χρόνια, ήμουνα πολύ κοντά σε αυτό, είπα να το δοκιμάσω, είχα ανθρώπους που με συμβούλεψαν και θέλω να πιστεύω ότι ήταν αυστηροί στο αν θα έπρεπε να συνεχίσω να κάνω αυτό το επάγγελμα ή όχι και με συμβούλεψαν θετικά και με πάρα πολύ σκληρή δουλειά, μελέτη και συνέπεια έφτασα στο σήμερα και ειλικρινά απολαμβάνω τη διαδρομή τόσο απλά και αυθόρμητα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, γιατί η ζωή είναι έτσι μια διαδρομή. Σίγουρα. Οπότε... με πολλές τάσεις. Με πολλές τάσεις. Ποτέ δεν στόχευσα στο να γίνω πολύ γνωστός, στο να κάνω ένα τραγούδι μου τη μεγάλη επιτυχία, στο να με αποθεώσει ο κόσμος. Ναι, αλλά κάνεις επιτυχία. Νομίζω ότι το έχεις πάει πολύ πιο σωστά από... ενδεχομένως από κάποιους άλλους οι οποίοι βγάζουν μια επιτυχία και μετά. Θέλω να πω ότι και πριν είπες ότι στο live σε ξαναφώναξαν στη Νέα Υόρκη κτλ. Ναι. Άρα κάνεις κάτι σωστά. Κάνεις πολύ σωστά και δομημένα πράγματα και κάνεις και ωραία live. Δεν σε έχουμε δει, θέλουμε να σε δούμε. Άρα γι' αυτό πας και ξαναπάς και είναι πολύ θετικό αυτό. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι όντως ισχύει, γιατί το μήνυμα που παίρνω σαν feedback είναι ότι μέσα από τις επαναλήψεις που κάνω
είναι ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο η σύνδεση, ας πούμε. Και αυτό μου δίνει δύναμη να δεσμεύω την αλήθεια να είμαι ακόμα πιο εργατικός και επίμονος, αλλά και πιο αυστηρός συνάμα, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Τώρα πάω στην Αμερική τρίτη φορά. Mm-hmm. Ακούγεται πάρα πολύ όμορφο, σημαίνει ότι κάτι ωραίο βλέπουν κτλ. Αλλά σκεφτείτε ότι τώρα σε αυτή την είναι αυστηρός κριτής, έτσι. Πρέπει να είμαι πολύ καλύτερος από τις δύο προηγούμενες φορές για να κερδίζω την τέταρτη. Αυτό. Είναι η λογική της εξέλιξης. Οπότε κάνει αυτό ακόμα έτσι λίγο πιο συναρπαστικό και πιο περιπετειώδες, ας πούμε, το να πάω στην Αμερική. Εντάξει, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Τα τραγούδια πώς θα επιλέγεις, Ιουδάνη? Φαντάζομαι ότι ακούς διάφορα και καταλήγεις... Επιλέγεις ποιο θέλεις να πεις και να βγει στον κόσμο. Κοιτάξτε, αρχικά θέλω να συνδυάζω όσο... Μακάρι να μπορούσαμε να κοιτάξουμε, Ιορδάνη. Σ' ακούμε μόνο. Σε βλέπουμε από τη φωτογραφία που βάλαμε και σαν δημοσίευση. Εντάξει, έτσι, ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι λοιπόν, όπως ακούτε άλλωστε, εφόσον δεν μπορείτε να δείτε. Έτσι. Θα δούμε, εγώ να μπει όμως. Προσπαθώ να συνδυάσω να είναι ένα τραγούδι που να μου αρέσει και να με εκφράζει σαν χαρακτήρα, αλλά να έχει και το στοιχείο που θα αρέσει και στον ακροατή. Δηλαδή, το να είμαι απόλυτος και να πω, α, παιδιά, εμένα η προσωπικότητά μου είναι αυτή, θέλω να βγω σε αυτό το στυλ. Πάει και τελείωσε. Δεν το θεωρώ απόλυτα σωστό, γιατί ναι, μεν θέλω να είμαι εγώ στη δισκογραφία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάω ότι απευθύνομαι σε εσάς, δηλαδή στον κόσμο που ακούει. Και τι αρέσει λοιπόν στον κόσμο? Αυτό ακριβώς, μα η σχέση είναι αμφίδρομη. Το να ικανοποιώ εγώ μόνο το δίσκο μου και να πω ότι, α, εμένα η προσωπικότητά μου είναι αυτή, θα παρουσιάσω αυτό το στυλ, μόνο εκείνο. Όχι. Η μουσική δεν έχει όρια, είναι κάτι ευέλικτο, είναι κάτι αμφίδρομο, κάτι που αλληλεπιδρά, μεταβάλλεται, δεν είναι στατικό. Άρα λοιπόν, επιλέγω τα τραγούδια μου, αν έχω έμπνευση γράφω εγώ, αν δεν έχω έμπνευση συνεργάζομαι με άλλους, παίρνω τραγούδια αλλωνών. Κάτι λοιπόν που θεωρώ ότι μου αρέσει και μπορεί και να αρέσει στον κόσμο, το βάζω κάτω στο τραπέζι, το μοιράζομαι με τους συνεργάτες μου και δημοκρατικά, έχοντας όλοι δηλαδή γνώμενα να κάνουμε κάτι που σέβεται τη δουλειά μας αλλά και τον κόσμο, επιλέγουμε το τραγούδι. Μάλιστα. Ο αθλητισμός τι ναι, γιατί σε βλέπουμε εδώ πέρα σου σε διάφορα αφιερώματα στο διαδίκτυο ότι κάτι έχεις κάνει και με τον αθλητισμό, δηλαδή δεν έχεις αφήσει τομέα για τομέα. Θα σας πω τι γίνεται, ακούγεται λίγο. Σαν παιδάκι δεν έπαιζες με παιχνίδια, δηλαδή. Δεν καθόσουν να σπίτι, άραζες, εργόντουσαν φίλοι κτλ. Εσύ από παιδάκι. Έπαιρνε στους δρόμους. Ναι, ή θα διάβαζες, ή θα έτρεχες, ή θα τραγούδαγες. Νομίζω ότι δεν έχω κάνει κάτι περισσότερο από το αυτονόητο. Γιατί για σκεφτείτε λίγο την καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Θα ήταν, ας πούμε, να εξελισσόταν γνωσιακά, δηλαδή να διάβαζε, να σπούδαζε ή να έκανε μια δραστηριότητα η οποία θα τον ικανοποιούσε συναισθηματικά, mm-hmm. θα πήγαινε σίγουρα να καλλιεργήσει και το σώμα του, γιατί αυτό μας φιλοξενεί, άρα θα είχε μια αθλητική δραστηριότητα και θα μπορούσε να είναι και ηθοποιός, κιθαρίστας, θα μπορούσε να είναι συνεφίλος, να είναι σαξοφωνίστας, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν μπορούν να συνδυαστούν αυτά και έτσι συνδύασα και εγώ τον αθλητισμό. Πήραν όταν ήμουν έκτη δημοτικού στα ταλέντα στο Άλμα. Όλη αυτή η διαδρομή του αθλητισμού με έκανε να αποκτήσω φιλίες, βιώματα, να συνειδητοποιήσω πως για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα που είναι ο αγώνας χρειάζεται μια προετοιμασία όλη τη χρονιά, με τραυματισμούς ή όχι, με σωστή καθοδήγηση, με συνεργατικότητα. Άρα λοιπόν όλο αυτό κάθε χρονιά που έκανα αθλητισμό εδραίωνε μέσα μου την πεποίθηση ότι ο αθλητισμός ήταν απόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Άρα λοιπόν και το συνέχισα μέχρι και σήμερα. Το τι έκανα κάποιες πανελλήνιες νίκες και κάποιες βαλκανικές δεν λέει κάτι. Ο καθένας θεωρώ που θα ασχοληθεί εντατικά με ένα άθλημα μπορεί να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Τα ακούς, Άκη? Τα ακούω. Και εσύ μπορείς κάποια στιγμή να κάνεις. Εγώ με τον αθλητισμό έχουμε τσακωθεί, είμαστε στα δικαστήρια. Δεν μπαίνω στη διαδικασία καθόλου. Εγώ το άθλημα το οποίο κάνω είναι το τρώχοντας το πιτόγυρο. Ξέρεις τι ωραίες ασκήσεις άνω και κάτω γνάθου γίνονται εκεί? Όταν ειδικά το πιτόγυρο είναι μπαμπάτσικο. Λοιπόν, θα σου κάνω ένα τεστ λοιπόν, να δούμε ποιος τρώει πιο πολλά από τους δυο μας. Πρόσεξε. Έτσι και τρως. Περίμενε τώρα, περίμενε. Αλλά εσύ έχεις αν και εσύ ένα... τρως περισσότερα πιτόγυρα από εμένα και έχεις αυτό το σώμα, βάφομαι μπλε και πέφτω στο λιμάνι της Τελίδας. Λοιπόν, μαζί με τον Κλέτσο. Μαζί με τον Κλέτσο κιόλας. Πιτόγυρα, περίμενε λίγο, γιατί έχει πιτόγυρα εδώ στην Τούμπα. Τα της Τούμπας. Τα της Τούμπας άμα τρως ένα ολόκληρο, ειλικρινά,
Δεν το πιστεύω. Αυτό 2. Πρέπει να το δω σε βίντεο. Ωραία. Θα κατέβω Αθήνα είναι... την Πέμπτη. Προκαλείς την επόμενη τώρα, Πέμπτη, όχι αύριο. Εκεί. Την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα είσαι όμως. Τι να σε κάνω, να κάτσουμε να φάμε παρέα. Είναι πολύ μπαμπάτσικα εκεί στην Τούμπα, να ξέρεις. Το ξέρω, αγάπη μου. Πώς είχα γίνει εγώ 120 κιλά όταν δούλευα σε μια εταιρεία εκεί. Σε παρακαλώ. Ναι, αλλά τα χάσε. Τα χάσε και τα ξαναπήρα. Άστο, τα χάσε και τα ξαναπήρα. Έλα, εντάξει, πρέπει να προπάρξει και γενικά αν έχουμε λίγα παραπάνω κιλά δεν είναι κάτι κακό, απλά σίγουρα καλό είναι να βρισκόμαστε σε ένα καλό πλαίσιο για να έχουμε υγεία περισσότερο. Όχι, απλώς εγώ λέω ότι όταν έχω παραπάνω κιλά είμαι εγώ και ένας φίλος μου. Καλά, εγώ τον παρακαλάω, γυμνάζομαι εγώ καθημερινά, τον παρακαλάω, αλλά δεν. Όχι, 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 δεν το έχω λοιπόν. Με τη γυμναστική καθόλου, δεν πρόκειται να μπω λοιπόν, τώρα τουλάχιστον. Θα έρθω στη Λαμία για δύο εβδομάδες να μπούμε όλοι μαζί σε πρόγραμμα. Να έρθείτε, εγώ θα σας βλέπω και θα τρώω λιόσπορους. Λοιπόν, για πες μας με τις θαυμάστριες, επειδή είσαι και ωραίο παιδί, τι γίνεται, πες μας ένα περιστατικό έτσι περίεργο που ενδεχομένως έχει γίνει και το θυμάσαι και θες να το μοιραστείς εδώ στο Star FM 97,1 μαζί μας. Εντάξει, κοιτάξτε με θαυμάστριες, τώρα έχει διάφορα τρελάκια περίεργα. Πες μας. Εντάξει, καταρχήν το πιο περίεργο από όλα που βιώνω τα τελευταία 3-4 χρόνια με τα social media, γιατί διαχειρίζομαι και την σελίδα μου και το Instagram μου εγώ, φανατικά δεν το συζητάμε αυτό. Είσαι δηλαδή και social media freak. Εντάξει, κοίταξε, με μέτρο. Με μέτρο, ρε παιδί μου, εντάξει, από τη στιγμή που τα διαχειρίζεσαι, προφανώς θέλεις να έχεις μια σωστή εικόνα. 8-9 ώρες τη μέρα και έχω μαζί μου το power bank και δεύτερο κινητό σε περίπτωση ψήμενος. Ωραίος, εντάξει, δικός μου είσαι εσείς. Εκεί θα τα βρούμε. Εκεί θα τα βρούμε. Κάνε παρέα με τον Άκη, αλήθεια. Έχω πάρει τενοντίδα και αρχενικό από τα social media. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω, δεν τα ρεξίζω. Όχι ότι δεν πέρασα φάσεις που ξόδευα πάρα πολύ ώρα. Μιλάμε χαζά, εντάξει. Κύκλο κάνουν αυτά, ξέρεις. Σίγουρα. Αυτό το παράδοξο που βιώνω λοιπόν τα τελευταία 3-4 χρόνια με τα social media είναι ότι έχω καμιά 30-40 κοπέλες αγόρια, να τα λένε όπως είναι, οι οποίοι στέλνουν καθημερινά 10 με 15 μηνύματα, δεν απαντάω ποτέ. Φυσικά τα μηνύματα είναι περιεχομένου σεξουαλικού. Έξω φρενών και σεξουαλικού. Ναι. Τύπου όψου, να καταλάβω μια τσίτσι τη φωτογραφία, να το πω έτσι. Α, τα γνωστά που γίνονται στο Tinder. Εντάξει, οκ. Okay. Εν πάση περιπτώσει, ή συνομιλούν, δηλαδή καλησπέρα, τι κάνεις, δεν έχω απαντήσει εγώ. Εγώ σήμερα έκανα αυτό, δεν απαντάω. Μετά μου στέλνει το απόγευμα. Είναι αφορά... τέλειο που μιλάνε μόνοι τους, όντως και εγώ το έχω κάνει. Όσον αυτό, αφορά αυτό και. Είναι άρρωστο. Όσον αφορά αυτό και εκεί, υπάρχει έλλειψη παιδείας όσον αφορά το διαδίκτυο και το ίντερνετ και όλο αυτό. Εντάξει. Υπάρχει μια έλλειψη κάτι. Είναι κάτι που έγινε πολύ γρήγορα και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Ακόμα και εμείς. Εντάξει, τώρα μην λέμε. Εγώ το παραδέχομαι. Κάποιες φορές στη ζωή μου πέρασα μόλις 10 ώρες συνεχόμενα με τα social media. Το 10 ώρες συνεχόμενα είναι το καθημερινό μου λόγω της δουλειάς, Ιορδάνη. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Κι εγώ το πέρασα κάποια στιγμή αυτό όταν ήμουν ερωτευμένη. Μετά κατάλαβα τι γίνεται. Για επαγγελματικούς λόγους έχει το ακαταλόγιστο. Αυτό. Αυτό. Άστα, Ιορδάνη. Κάποιο σκηνικό. Κοίταξε, το έχω μειώσει τώρα γιατί έχω καταστρέψει τα μάτια μου. Πρέπει να πηγαίνω να αλλάζω γυαλιά κάθε 2 μήνες. Ιορδάνη, κάποιο σκηνικό από κοντά έτσι που θυμάσαι που σου έχει κάνει θαυμάστρια, γιατί πας και έξω, οπότε. Από κοντά, κοίταξε, ένα πολύ ευχάριστο σκηνικό. Από 2 θαυμάστρια ταυτόχρονα ήταν να βρεθώ στο καμαρίνο μου και οι 2. Και να μου ζητήσουν, φυσικά το αρνήθηκα, να ικανοποιήσω ερωτικές τους ωρέξεις. Και μάλιστα, πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, ίσως αν ήμουν λίγο πιο αφελής, να μην έλεγα όχι. Γιατί τρόμαξα περισσότερο παρά, να σας πω την αλήθεια, μπήκα στη διαδικασία να το εκλογικεύσω ή να πω πω είναι ενθουσιαστό. Αλλά ήταν, μου έχει μείνει, ας πούμε. Μάλιστα. Είχαν προσυνεννοηθεί, ας πούμε, και οι δύο μας. Ακόμα δεν το έχω. Δεν το εξηγήσει. Ούτε εμείς τώρα που το ακούσαμε, ούτε και εμείς το χωνεύουμε, ας πούμε, λίγο. Ναι, είναι, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ναι, ναι, ναι. Και ένα ακόμα, πραγματικά, εκείνο με είχε συγκλονίσει αρνητικά. Ήταν μια κυρία στο πρώτο τραπέζι με τον άντρα της. Φαινόταν αυτό ξεκάθαρο ότι είναι ζεύγα. Ότι είναι παντρεμένη. Φαινόταν. Λοιπόν, και σε κάποια φάση είναι. Τους παρακολουθώ, με κοιτάει, με κοιτάει. Λέω, καλά, ρε παιδί μου, δεν σέβεται την παρουσία του συντρόφου της. Σαν ντρέπεται. Τελειώνω λοιπόν που λέτε την εμφάνιση και πάω στα καμαρίνια και έρχεται παιδιά στα καμαρίνια και μου την πέφτει κανονικά. Αν είναι δυνατόν.
Άντε, μα τα κάνουν αυτά οι παντρεμένες. Η απορία της ημέρας. Ρητορική ήταν η ερώτηση, μην απαντήσετε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Έχω πάθει σοκ λίγο με αυτό που μου είπε τώρα για την παντρεμένη. Για να μιλήσουμε μόνο μισή ώρα, μιλάμε σοβαρά τώρα. Ωραία, εντάξει, περίμενε τότε να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα να καλύψουμε μέχρι τις 6. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά επειδή δεσμεύτηκες ότι θα έρθεις. Καλά, ναι, εντάξει. Όχι, τα επόμενα θα τα πούμε από κοντά. Να τα πούμε από κοντά τα επόμενα. Πότε γυρίζεις από Νέα Υόρκη? Δεν έχει τίποτα να ακούει τα ψυχολογικά μας, δηλαδή. Καλέ, μην αγχώνεσαι. Και μα εδώ μας τα ακούει εμάς καθημερινά 4 με 6 τα δικά μας τα ψυχολογικά. Θα τα ακούσεις το μισή ώρα που βγήκες εσύ. Να τα λέμε πιο καλά. Πότε γυρίζεις από Νέα Υόρκη? Γυρίζω, παιδιά, στις 17. Ωραία, στις 18 σε περιμένουμε στη Λαμία. Δεν το 18 είναι ένα λεπτό, ένα λεπτό. 18 είναι Παρασκευή, έχω εμφάνιση. Είμαι κλεισμένη από τώρα και είμαι στην. Είδεστε, δεν είπαμε το σημαντικότερο, παιδιά. Οι επόμενες εμφανίσεις, πού είναι, τι θα κάνεις μετά? Βασικά τώρα έχω. Πιάσαμε με τις θαυμάστριες τώρα και όπου ακούσουμε και σεξ, εμείς δεν είναι. Είμαστε δόξα τω Θεώ, γιατί πατάζουμε την υπογεννητικότητα εμείς εδώ στην εκπομπή. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Μια ερώτηση να κάνω κι εγώ δηλαδή, ρε παιδιά. Ένα λεπτό. Ναι. Να φανταστώ ότι σεξ ενδεστή τα έχουμε δει όλα. Φυσικά, έχω μάθει απ' έξω τους διαλόγους. Σου λέω και σε ποιο επεισόδιο φόρεσε τι. Εγώ δεν το έχω δει. Να πούμε πολλά από κοντά. Έχω την special edition της έκδοσης, η οποία είναι και υπογεγραμμένη. Θα τα πούμε από κοντά με τον Ιορδάνη. Κάτσε να πει για την για τις εμφανίσεις. Λοιπόν, παιδιά, είμαι έχω Βουλγαρία κάποιες εμφανίσεις στο Candy Club στη Σόφια. Έχω στη Γερμανία, δεν θυμάμαι το όνομα, να με συγχωρέσουν οι άνθρωποι, με 30 τελεινό σε πάντα Γερμανία, Νόβερο. Και μετά Νέα Υόρκη, η εμφανίση εκεί. Μετά με το που γυρίσω από Νέα Υόρκη, Φιλιππούπολη. Τώρα κάποια εγχώρια δεν έχω ενημερωθεί ακόμα για πιο μετά. Κάτι που θα κάνεις και εδώ στη Λαμία όταν θα έρθεις με αφορμή την εκπομπή που θα έρθεις εδώ πέρα να κάτσουμε. Θα το κανονίσουμε μαζί. Θα μιλήσουμε. Θα το κανονίσουμε. Και εμείς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και σε περιμένουμε να αποκτήσουμε. Και παραδέξου ότι πέρασες καλά. Παραδέξου το. Παραδέχομαι ειλικρινά και πιστέψτε με ότι είμαστε λες και θα μιλήσαμε, να το πούμε για τον κόσμο, παιδιά. Πρώτη φορά έχω μιλήσει με τα παιδιά. Πλην ότι με πήρανε πριν για να μου πούνε ότι βγαίνει. Ναι. Οπότε αυτή η χημεία εμένα μου λέει πολλά. Να τα. Εντάξει. Οπότε κανονίζει η διαμονή να είναι περισσότερο από μία βραδιά όταν έρθω. Να τα, δηλώσεις. Λοιπόν, φύγαμε, διαφημιστικό διάλειμμα. Πολλά, θα τα πούμε από κοντά. Να παραδέχεστε ότι νιώθετε, παιδιά. Καλή δύναμη. Εμείς το κάνουμε, άλλοι δεν το κάνετε. Καλά.